ξεκινήσαμε να σας ρωτάμε λίγο για αυτή τη σχολή μοριακής ιατρικής. Βοηθήστε μας λίγο να κατανοήσουμε καταρχάς τι είναι αυτή η σχολή. Όταν λέμε μοριακή ιατρική, δηλαδή θα είναι η σχολή που θα ασχολείται με τι. Και επίσης το στάτους το οποίο, το καθεστώς το οποίο έχει, όσον μας είχατε εξηγήσει και πριν, δεν μπορεί να θεωρηθεί ως πανεπιστήμιο, αλλά είναι σχολή η οποία θα δίδει μεταπτυχιακά διπλώματα. Ναι, ακριβώς. Να αρχίσω από την πρώτη σας ερώτηση. Η μοριακή ιατρική είναι μια τελευταία επιστήμη των ιατρικών επιστημών, όπου ασχολείται στη βάση των μορίων, είτε αυτό είναι γενετικό υλικό είτε είναι πρωτεΐνες, έτσι ώστε να μελετήσει ασθένειες, να εξεύρει τρόπους διάγνωσης των ασθενειών, πρόληψης των ασθενειών, όπως επίσης και για τη θεραπεία αυτών των ασθενειών. Όπως έχω πει, λόγω της ανάπτυξης τεχνολογίας έχει δημιουργηθεί αυτή η επιστήμη και πιστεύουμε ως επιστημονική κοινότητα ότι είναι το μέλλον για την υγεία του ανθρώπου. Τώρα, οι υποδομές που έχει το Ινστιτούτο και η δουλειά που κάνει, πώς δένουν με τη σχολή που δημιουργεί? Θα έλεγα δένουν άψογα, επειδή ένας μεγάλος τομέας των μεταπτυχιακών προγραμμάτων, όχι μόνο στη σχολή μας αλλά και γενικά παγκοσμίως, είναι η έρευνα. Το Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής ανέκαθεν από την ίδρυσή του έχει αναπτύξει σημαντικότατη υποδομή, ερευνητική υποδομή για τη διεξαγωγή διαφόρων προγραμμάτων τόσο στις βασικές ιατρικές επιστήμες όσο και στις εφαρμοσμένες ιατρικές επιστήμες. Ανέκαθεν έχει φιλοξενήσει φοιτητές στα εργαστήρια και η δημιουργία αυτής της σχολής είναι το επιστέγασμα των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του Ιδρύματος και η ανύψωση του τρίτου πυλώνα του Ινστιτούτου Νευρολογίας και Γενετικής, αυτού του πυλώνα της εκπαίδευσης. Οι άλλοι δύο είναι η έρευνα και οι υπηρεσίες που προσφέρει. Δένουν άψογα μαζί, επειδή η παροχή υπηρεσιών, είτε αυτές οι υπηρεσίες είναι διαγνωστικές είτε θεραπευτικές, είναι προϊόν έρευνας, η οποία έρευνα είναι μέρος της εκπαίδευσης. Έρευνα στην οποία το Ινστιτούτο έχει διακριθεί. Ναι, και δεν κρύβω να πω ότι πολλές από αυτές τις σημαντικές διακρίσεις και ανακαλύψεις που έχουν γίνει στο Ινστιτούτο είναι αποτέλεσμα διδακτορικών διατριβών από φιλοξενούμενους φοιτητές. Δώστε μας παραδείγματα να θυμηθούμε. Το πιο πρόσφατο είναι η ανακάλυψη της μη επεμβατικής διάγνωσης του συνδρόμου Down, όπου ανακοινώθηκε πέρσι του κύριου Πατσαλή, όπου τη συγκεκριμένη ανακάλυψη ήταν διατριβή μιας φοιτήτριας διδακτορικού πτυχίου. Επίσης, τώρα ξεκινάει η σχολή το ακαδημαϊκό έτος 12-13, το ενδιαφέρον μέχρι στιγμής, ποσοτικά, ποιοτικά. Ποσοτικά σίγουρα είναι μεγάλο, ποιοτικά πρέπει να αξιολογηθεί από τις αρμόδιες επιτροπές, τις ακαδημαϊκές επιτροπές της σχολής. Προσφέρουμε δύο προγράμματα, αυτό της ιατρικής γενετικής και αυτό της μοριακής ιατρικής. Είναι αγγλόφωνα και τα δύο, τόσο σε επίπεδο master όσο και σε PhD. Οι αιτήσεις είναι ακόμη ανοιχτές και γίνονται μόνο online, μέσω του διαδικτύου, μέσω της ιστοσελίδας, η οποία φιλοξενείται στην ιστοσελίδα του Ινστιτούτου Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου. Υπάρχει κάτι άλλο που εσείς κρίνετε σημαντικό να πείτε σε σχέση με αυτή τη σχολή? Θεωρώ ότι έχει πάρα πολλές σημαντικά ωφέλη για την Κύπρο αυτή η σχολή. Αν περιοριστώ σε δύο τα πιο κύρια, θα έλεγα ότι με αυτόν τον τρόπο θα επιμορφώνονται οι βιολόγοι, οι επιστήμονες των βιοιατρικών επιστημών της νέας γενιάς. Άρα ανεβαίνει το επίπεδο της μόρφωσης στη συγκεκριμένη θεματολογία. Και το δεύτερο και πιο σημαντικό ίσως είναι ότι αναβαθμίζεται το ερευνητικό έργο του Ινστιτούτου Νευρολογίας και Γενετικής, που απότερο σκοπό έχει την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής του ανθρώπου. Κύριε Φυλάκτο, ευχαριστούμε πάρα πολύ και ευχόμαστε κάθε επιτυχία. Ευχαριστώ πολύ. Καλά να είστε, κυρίες και κύριοι. Φτάσαμε στο τέλος αυτού του τμήματος. Ακολουθεί το αθλητικό μας ένθετο και οι ειδήσεις. Από εμάς, γεια σας.